Το πέρασμα της φοδρής κακοκαιρίας από τη Μαγνησία και απόλυτη Θεσσαλία άφησε ανεξίτηλο σημάδι σε όλη την περιοχή, στους όρους και τις συνθήκες της ζωής των κατοίκων. 15 οι νεκροί, εκατοντάδες οι αγνοούμενοι, τεράστιες οι καταστροφές στις υποδομές, στους δρόμους, στα σπίτια, στις καλλιέργειες, στα μαγαζιά, στις κτηνοτροφικές μονάδες. Η γεωργική παραγωγή στον Κάμπο και στο Πύλιο έχει καταστραφεί. Τα χωριά είναι ακόμη αποκλεισμένα και πολλά από αυτά είναι χωρίς νερό, χωρίς ρεύμα, με έλλειψη ειδών πρώτης ανάγκης, χωρίς πρόσβαση σε μονάδες υγείας. Βιώνουμε ως λαός για πολλά χρόνια τις συνέπειες της λογικής του κόστους ωφέλους, σύμφωνα με την οποία έργα αναγκαία για το λαό, όπως αυτό της αντιπυρικής, αντιπλημμυρικής και της σεισμικής θωράκισης, δεν είναι επιλέξιμα, γιατί δεν αποφέρουν κέρδη. Τελευταία όμως διαπιστώσαμε, για άλλη μια φορά, όλη την τραγικότητα αυτής της πολιτικής στην πράξη και είδαμε σε πόσο αίμα και σε πόση καταστροφή μεταφράζεται. Ασφαλώς αυτό που προέχει τώρα είναι ο επεγκλωβισμός των αποκλεισμένων, η εξασφάλιση της τροφοδοσίας και της απαραίτητης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των κατοίκων των αποκομμένων περιοχών. Ωστόσο, η έκταση και οι συνέπειες των καταστροφών τώρα αποκαλύπτονται. Είναι άγνωστο πότε θα αποκατασταθεί η υδροδότηση, ενώ η τόνη λάσπης, τα φερτά υλικά, τα νεκρά ζώα κλπ. Δημιουργούν μια υγειονομική βόμβα που μπορεί από στιγμή σε στιγμή να σκάσει στα κεφάλια όλων μας. Το αστικό κράτος αποδείχθηκε ακόμη μια φορά επιλεκτικά ανίκανο να προστατέψει ζωές και περιουσίες, επιβεβαιώνοντας ότι ακραίο φαινόμενο είναι ακριβώς αυτή η συγκεκριμένη πολιτική υπέρ του κεφαλαίου που αφήνει το λαό απροστάτευτο. Αισθάνομαι πως η λέξη περιβάλλον που τα περιλαμβάνει όλα, και τα δάση και τα ποτάμια και τα ζώα και τα σπίτια μας και εμάς τους ίδιους, πραγματικό αντίπαλό της έχει το σύστημα που το καταστρέφει και εμπορεύεται την προστασία του. Προστασία σε εισαγωγικά. Ευθύνες για την απαξίωση της πολιτικής προστασίας έχουν και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ κοινάλ. Εναλλασσόμενοι στην εξουσία συναγωνίζονται μεταξύ τους όχι για την προστασία και την ασφάλεια του λαού και της φύσης, αλλά για το ποιος θα εμπορευματοποιήσει περισσότερο το περιβάλλον, τα δάση, τους αιγιαλούς, τα ποτάμια και γενικά κάθε τι το ζωογόνο. Πότε με τον αποχαρακτηρισμό των εκατομμυρίων στρεμμάτων δάσους, πότε χαρίζοντας παρθένες και προστατευόμενες περιοχές στους λεγόμενους πράσινους επενδυτές και πότε βαφτίζοντας αναδόχους αναδάσωσης τους επιχειρηματικούς ομίλους, εφαρμόζουν μια χαρά την δασοκτόνα πολιτική τους. Κανένας σχεδιασμός καμιάς κυβέρνησης και καμιάς περιφερειακής ή δημοτικής αρχής δεν είχε και δεν έχει στόχο τη διεκδίκηση επαρκούς χρηματοδότησης από τον κρατικό προϋπολογισμό, ούτε στοχεύει στη δημιουργία και στελέχωση δημόσιου φορέα για την προστασία και τη συντήρηση του περιβάλλοντος, με μόνη φωτεινή εξαίρεση το Δήμαρχο Κώστα Πελετίδη στην Πάτρα. Γι' αυτό το ΚΚΕ με δράση και έργα πρωτοστατεί στην οργάνωση του αγώνα για άμεσο καθαρισμό από τη λάσπη, τα φερτά υλικά και ζητά να γίνουν τώρα οι αναγκαίοι ψεκασμοί και οι απολυμάνσεις. Να εξασφαλιστεί η επιδημιολογική παρατήρηση με ευθύνη του κράτους. Να υπάρξει παρακολούθηση των επιπτώσεων των μεταδοτικών νοσημάτων στη δημόσια υγεία. Να ενισχυθούν με προσωπικό όλες οι δημόσιες υπηρεσίες για την αποκατάσταση των ζημιών. Με ευθύνη των κρατικών και δημοτικών υπηρεσιών να εξασφαλιστεί ο επεγκλωβισμός των ανθρώπων από τις αποκλεισμένες περιοχές, καθώς και η πρόσβαση στις δομές υγείας. Να γίνουν έκτακτες προσλήψεις στο ΕΚΑΒ, ενίσχυση των κινητών μονάδων υγείας και αποκατάσταση των φθορών στο οδικό δίκτυο. Να γίνει επίσης πλήρης καταγραφή όλων των ζημιών και να δοθούν άμεσα αποζημιώσεις στο 100% χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Να ανασταλούν όλα τα χρέη των πληγέντων και αυτοαπασχολούμενων και των λαϊκών οικογενειών. Να δοθεί άμεσα
έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε όλους τους πληγέντες. Να υλοποιηθούν άμεσα όλα τα απαραίτητα αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα για να προστατευτούν η ζωή και η περιουσία των κατοίκων της περιοχής. Να υλοποιηθεί άμεσα ολοκληρωμένο σχέδιο αντιπλημμυρικής προστασίας που θα εκπονηθεί με ευθύνη του κράτους με γενναία κρατική χρηματοδότηση. Να υπάρξει έλεγχος, συντήρηση και επέκταση των αντιπλημμυρικών έργων και σύνδεσή τους με άλλα έργα της περιοχής, αλλά και αντιπλημμυρική θωράκιση των ρεμάτων που διέρχονται κατοικημένες περιοχές. Να γίνει έλεγχος της στατικότητας όλων των γεφυρών και αποκατάστασης των φθορών που υπέστησαν από την πλημμύρα. Το είδαμε όλοι, όχι τόσο στην τηλεόραση που δεν τις άρεσαν φαίνεται αυτά τα συγκεκριμένα πλάνα, τα είδαμε όμως πολύ καλά και αναλυτικά και ξεκάθαρα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι οι δυνάμεις του ΚΚΕ και της ΚΝΕ βρίσκονται από την πρώτη στιγμή στο πλευρό των πληγέντων στις περιοχές που πλημμύρισαν και των χωριών που δοκιμάζονται, συμβάλλοντας έμπρακτα στην προσπάθεια να σωθούν και να καθαριστούν σπίτια και περιουσίες. Όλοι και πριν από όλους οι πληγέντες αναγνωρίζουν το γεγονός ότι ο λαός είναι απροστάτευτος, οι πόλεις, οι υποδομές, οι δρόμοι, όλα είναι ανοχήρωτα μπροστά στη θεομηνία που όμως όλοι ξέραμε ότι θα έρθει. Φαίνονται πλέον πολύ καθαρά οι μεγάλες ευθύνες όλων των κυβερνήσεων, της περιφέρειας, της Δημοτικής Αρχής και των άλλων τοπικών αρχών για τις τεράστιες ελλείψεις στην πολιτική προστασία, για την επιλεκτική αλλά και εγκληματική ανικανότητα του αστικού κράτους να προστατέψει τη ζωή και την περιουσία του λαού με τα αναγκαία έργα και υποδομές από τις φυσικές καταστροφές. Στη Μαγνησία, παραδείγματος χάρη, παρά τις επανειλημμένες επισημάνσεις και διεκδικήσεις των κατοίκων, παρά το γεγονός ότι τα προηγούμενα χρόνια η περιοχή είχε αντιμετωπίσει παρόμοια καιρικά φαινόμενα, κυβέρνηση, Περιφέρεια Θεσσαλίας και Δημοτική Αρχή Βόλου δεν προχώρησαν στα αναγκαία μέτρα πρόληψης για την προστασία της ζωής και της περιουσίας των κατοίκων. Οι καταστροφικές και θανατηφόρες πλημμύρες τον Οκτώβριο του 2006 και τον Δεκέμβριο του 2009 είχαν προειδοποιήσει. Έδειξαν από τότε ότι ο Βόλος είναι ανοχήρωτη πόλη απέναντι στις πλημμύρες όπως ανοχήρωτες αποδεικνύονται και άλλες περιοχές. Όμως καμιά ολοκληρωμένη μελέτη για αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα δεν έγινε εδώ και χρόνια. Ενώ εγκαινιάζονται εν χορδές και οργάνης έργα όπως η γέφυρα στη Ξηριά Αλμυρού και στις Άσπρες Πεταλούδες και άλλα, κάποια από τα οποία κατέρευσαν ήδη σαν να είναι από χαρτί. Το γιατί έγιναν είναι πλέον φανερό. Για να βγάλουν κέρδη κατασκευαστικές εταιρείες και όχι για να προστατευτεί ο λαός. Αντίθετα, απολύτως αναγκαία μέτρα δεν ολοκληρώνονται. Υπάρχει έλλειψη ελέγχου της στατικότητας γεφυρών και άλλων υποδομών που έχουν κατασκευαστεί πριν από δεκαετίες. Υπάρχουν κακοτεχνίες και διαρκή μπαλώματα σε αποκαταστάσεις ζημιών. Ελλειπής καθαρισμός των ρεμάτων, ανεπαρκές δίκτυο όμβριων υδάτων, πεπαλαιωμένο με βουλωμένα φρεάτια. Απογύμνωση σε προσωπικό στις υπηρεσίες των Δήμων. Όμως όλα τα παραπάνω αποτελούν κόστος για το κεφάλαιο και τις κυβερνήσεις και τους δημάρχους. Δεν θέλουν και δεν μπορούν να τα υλοποιήσουν γιατί είναι προτεραιότητά τους να δοθούν 1,2 δις ευρώ από το ΕΣΠΑ 1420 σε μεγάλες επιχειρήσεις και κατασκευαστικούς ομίλους. Μπορεί να πολλαπλασιάζονται οι θεομηνίες, όμως κυβέρνηση και τοπική διοίκηση, αντί να έχουν σχεδιασμό για έργα πρόληψης και προετοιμασίας, ώστε να μειώνονται οι επιπτώσεις, να προστατεύεται η ζωή του λαού, μιλούν για ακραία καιρικά φαινόμενα προκειμένου να δικαιολογήσουν τα δικαιολόγητα. Το γεγονός όμως είναι ότι έχουμε να κάνουμε με ένα αστικό κράτος που αποδεικνύεται ικανό μόνο για τα συμφέροντα των λίγων. Στη Θεσσαλία, στον κάμπο, σπίτια και καλλιεργήσιμες εκτάσεις παραμένουν ακόμα κάτω από νερά και λάσπες.
Μόνο με βάρκες γίνεται η πρόσβαση σε πολλά χωριά. Κτηνοτροφικές μονάδες έχουν καταστραφεί. Τα χωριά τα αποκομμένα δεν έχουν ρεύμα. Οι κάτοικοι παλεύουν μόνοι τους για λίγο νερό και φαγητό. Βάζουν αναχώματα, καθαρίζουν τα σπίτια τους, κάνουν αντλήσεις νερών. Προσπαθούν με κάθε τρόπο να σώσουν τις ζωές τους και ό,τι έχει απομείνει από τις περιουσίες τους. Στο πλευρό τους από την πρώτη στιγμή το ΚΚΕ και η ΚΝΕ. Μοιράζουν νερά, φτιάχνουν σακιά για αναχώματα, βοηθούν κόσμο όπου και όπως μπορούν. Με στόχο να μην αφήσουν κανένα μόνο του τα μέλη του στεκίου πλημμυροπαθών Παλαμά, με οχήματα 4x4 και τρακτέρ πηγαίνουν κυριολεκτικά από σπίτι σε σπίτι μοιράζοντας νερά και τρόφιμα. Τα μέλη του στεκίου, πλημμυροπαθείς και οι ίδιοι, βρίσκουν ανθρώπους που δεν μπορούν να μετακινηθούν από τα σπίτια τους λόγω των νερών και τους βοηθούν. Καταγράφουν την κατάσταση και τις ανάγκες και τους δίνουν φαγητό και νερό, αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι μόνο ο λαός σώζει το λαό. Σε όλη τη χώρα, συνδικάτα μαζεύουν ήδη πρώτες ανάγκες για να σταλούν άμεσα στους πλημμυροπαθείς. Όλα αυτά στην Ελλάδα του 2023. Στην Ελλάδα που αποδείχθηκε ότι ακραίο φαινόμενο είναι ακριβώς αυτή η πολιτική υπέρ του κεφαλαίου που τελικά αφήνει απροστάτευτο το λαό.